Χρόνης Βάρσος, ιστορικός, ερευνητής, φιλόλογος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Βάρσο. Καλημέρα σας κύριε Δαμβαγκολίδη και σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Η τιμή είναι δική μας κύριε Βάρσο, σας έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει και πάντα είναι πολύ δημιουργικές οι συζητήσεις μας και οι ιστορικές προσεγγίσεις που κάνετε. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τη Μικρασιατική καταστροφή στο πλαίσιο ενός κύκλου εκπομπών που κάνουμε για αυτό το θέμα. Είναι και επαιδειακός μήνας ο Σεπτέμβριος. Θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις, έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είμαστε σε ένα ιστορικό σημείο καμπής, τα σύνορα αλλάζουν και εκεί, παρότι υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, λόγω συγκυρίας η Ελλάδα αποκτά ένα πολύ σημαντικό ρόλο, της επιτρέπεται να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες και να αναπτυχθεί. Και το ερώτημα είναι, το εγχείρημα που έγινε τότε με την είσοδο του στρατού στην Μικρά Ασία, ήταν εφικτό να ευοδοθεί? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα και πιθανά να μείνει και αναπάντητο, αλλά το βασικό ζήτημα που υπάρχει είναι να μελετήσει κάποιος το γεγονός, δηλαδή την παρουσία, την ελληνική, τη στρατιωτική και πολιτική παρουσία στη Μικρά Ασία τον Μάιο του 19, μέσα στην δεδομένη συγκυρία της εποχής. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξε ο πρώτος παγκόσμιος που αναστάτουσε την ανθρωπότητα ουσιαστικά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή μας. Υπήρχε η σύγκρουση της Αντάν, δηλαδή με τις κεντρικές δυνάμεις. Σίγουρα το 17 η Ρωσική Επανάσταση, η οποία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και το μεταπολεμικό τοπίο, και σίγουρα και την τύχη της Μικράς Ασίας σε μεγάλο βαθμό, της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Αλλά η δεδομένη συγκυρία προϋπέθεται μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για μας. Το ερώτημα για να απαντηθεί έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι ποιες ήταν οι δεδομένες συγκυρίες, οι ευνοϊκές για την Ελλάδα, ώστε να παρουσιαστεί στη Σμύρνη ισχυρή και να διατηρήσει φυσικά τη ζώνη της Σμύρνης που μας δόθηκε με τη Συνθήκη των Σευρών του 1920, αλλά και ποιες ήταν οι αρνητικές προϋποθέσεις, οι οποίες έδειχναν ότι δεν θα ευοδοθεί θετικά για την Ελλάδα και ουσιαστικά δεν θα ολοκληρωνόταν η μεγάλη ιδέα μέσα από αυτό το εγχείρημα του 19-22. Στο πρώτο κομμάτι, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις προφανώς είναι ευνοϊκές. Δηλαδή, υπάρχει μια διπλωματική συγκυρία το Μάιο του 19, 2 Μαΐου του 19, θυμίζω, αποβιβάζει το ελληνικό στρατό στη Σμύρνη, η οποία σχετίζεται με την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη συντριπτική της ήττα στον πρώτο παγκόσμιο από τους συμμάχους, την αντάντη συνολικά αρχικά και κατόπιν τους Αγγλογάλους, τη διάλυσή της, την αποστράτευση του Οθωμανικού στρατού, η οποία δεν έγινε πλήρης βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα φάντασμα ο Οθωμανικός στρατός σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε η ανταγωνιστική τσαρική Ρωσία λόγω της Ρωσικής Επανάστασης, η οποία διεκδικούσε σημαντικά κομμάτια προπολεμικά ή καλύτερα στην αρχή του πολέμου από τον Πόντο και ασφαλώς την Κωνσταντινούπολη και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης και των Στενών. Και ουσιαστικά ήμασταν και στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης της μεγάλης ιδέας, η οποία έχει ξεκινήσει βέβαια να εφαρμόζεται με επιτυχία με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912. Μια άλλη φυσικά πολύ σημαντική παράμετρος είναι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών και ιδίως των ελληνικών πληθυσμών της περιοχής, διότι ως γνωστόν οι Νεότουρκοι ήδη από το 1908 και περισσότερα από το 1911 βάζουν το ζήτημα της εξαφάνισης των χριστιανικών πληθυσμών και της δημιουργίας ενός καθαρού, ας το πούμε έτσι, τουρκικού κράτους. Οι σφαγές αρχίζουν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, πριν μπει καν η Τουρκία στον Πρώτο Παγκόσμιο, η οποία μπαίνει τον Οκτώβριο του 2014, ήδη από το Πάσχα, όπως λέγεται, του 2014 στην Ανατολική Θράκη και από τον Ιούνιο σταδιακά στην ζώνη της Μικράς Ασίας, στην παραλιακή, με την καταστροφή της Φώκιας. Είναι πολύ γνωστή η σφαγή των Αρμενίων το 2015 και όλο το διάστημα 2014-2018, δηλαδή πριν καν παρουσιαστεί η Ελλάδα στη Σμύρνη στρατιωτικά, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυροχαλδαίων. Οπότε αυτό προφανώς είναι το στοιχείο το οποίο οδηγεί την Ελλάδα στην Σμύρνη το Μάιο του 19, με δεδομένο ότι παίρνει και την άδεια των συμμάχων. Δηλαδή συγχωρείτε να σταθούμε λίγο. Οπότε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία θεωρείται ότι είναι τα σημαντικά ως προς το γιατί. Δηλαδή ένα είναι η συγκυρία
η γεωπολιτική και το άλλο είναι οι ελληνικοί πληθυσμοί που ήταν στη Σμύρνη, που ήταν και μεγάλο μέγεθος, έτσι. Ασφαλώς. Να θυμίσουμε έτσι εντάξει βέβαια ότι με βάση την απογραφή του Πατριαρχείου του 1912, που αυτή έχει ουσία διότι μετά αρχίζουν οι σφαγές και τα δημογραφικά δεδομένα αλλάζουν, οι Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή Θράκης, Κωνσταντινούπολης και Μικράς Ασίας είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια. Θυμίστε ότι το ελληνικό κράτος είναι λιγότερο από 5 εκατομμύρια. Τα γνωρίζουμε αυτά και από το αίτημα του Βενιζέλου στο Συμβούλιο των Μεγάλων Δυνάμεων το Δεκέμβριο του 2018, που γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Ενδεικτικά μόνο σας λέω ότι στην περιοχή Κωνσταντινούπολης και ευρύτερης Ανατολικής Θράκης είναι περίπου 750.000 και ένας αριθμός περίπου 1.700.000 βρίσκεται στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Δηλαδή η περιοχή Αιδινίου Σμύρνης, δηλαδή το βιλαέτη που μας δόθηκε το 19 ως ζώνη της Σμύρνης, έχει πάνω από 600.000. Και η Προύσα, που δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, γιατί υπήρξε προώθηση μέχρι τον Ιούνιο του 20 στην Προύσα, έχει περίπου 280.000. Εννοώ Έλληνες χριστιανούς. Με αυτή την έννοια, οι πληθυσμοί είναι πολύ μεγάλοι και συμπαγείς. Φανταστείτε ότι η Προύσα έχει ένα πληθυσμό όσον έχει περίπου το πολεοδομικό συγκρότημα, που δεν υπήρχε τότε βέβαια, αυτό που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, Αθηνών Πειραιώς, το οποίο είναι 300.000. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Προύσα υπάρχει αντίστοιχη ελληνική παρουσία με την Αθήνα. Οπότε εκ των πραγμάτων, η παρουσία εκεί ήταν επιβεβλημένη σε μεγάλο βαθμό και δεδομένη βέβαια της ευνοϊκής συγκυρίας, απουσία του Οθωμανικού στρατού και διάλυση της αυτοκρατορίας των Οθωμανών. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η οποία ισχυρίζεται, και σωστό είναι αυτό ασφαλώς, η άλλη πλευρά εννοώ όχι πολιτική πλευρά, αλλά η άλλη εκδοχή αυτού του εγχειρήματος, ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη καταρχήν η διάθεση αντίσταση των Τούρκων. Αυτό φάνηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς πηγαίνουμε στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19 και ο Κεμάλ ξεκινάει το κίνημά του στις 6 Μαΐου από τη Σαμψούντα. Αυτό το 19 Μαΐου που έχει μείνει ως ημέρα γενοκτονίας των Ποντίων είναι με το παλαιό ημερολόγιο, 6-19 Μαΐου. Η ποιότητα της τουρκικής ηγεσίας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, θα φανεί ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 22, που είναι εκπαιδευμένη από τους Γερμανούς αξιωματικοί και προφανώς στη βαρύ ηγεσία του Κεμάλ κατόπιν. Θα έπαιζε ρόλο σίγουρα σε μια τόσο μεγάλη ένταση, έκταση και χρονική διάρκεια σύγκρουση. Η μεγάλη έκταση του χώρου της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι σχετικό βέβαια, γιατί αν κάποιος έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε στα παράλια και δεν θα μπούμε στο εσωτερικό, δεν θα έπαιζε ρόλο. Βέβαια, εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνουμε μόνο στα παράλια. Το ανάγλυφο του εδάφους, ασφαλώς οι δυσκολίες του ανεφοδιασμού. Έτσι, υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή από τη Σμύρνη που οδηγεί στο εσωτερικό, αλλά αυτή δεν είναι εύκολο να προστατευτεί. Δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις από τους Τούρκους τσέτες και αργότερα από τον τακτικό και μαλλικό στρατό. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος δεν έχει περιόριστες δυνατότητες, οικονομικές και στρατιωτικές βέβαια. Κατόπιν η στάση των ξένων δυνάμεων που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, η στάση των μεγάλων δυνάμεων το 19, η Ιταλία ήταν ήδη αρνητική σε αυτό και εχθρική, και η Σοβιετική Ένωση, αλλά αργότερα και η Γαλλία τάχθηκε με το Κεμάλ, κάτι που δεν φαινόταν το 19 απαραίτητα. Αυτό όμως η αλλαγή, γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο, η αλλαγή στάσης των μεγάλων δυνάμεων δεν έχει να κάνει και με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, που βέβαια, η Ελλάδα βέβαια, δεν είναι μόνο ότι αλλάζει ηγεσία, αλλά αλλάζει και στρατόπεδο, πάει με τις ιδρυτικές δυνάμεις. Βεβαίως, θα έρθω σε αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στάση των συμμάχων. Και ένα τελευταίο φυσικά σημείο είναι ότι η Ελλάδα είναι βαθιά διχασμένη από την κρίση του 15-17, ο λεγόμενος εθνικός διχασμός, ο οποίος ασφαλώς κορυφώνεται και τις ημέρες που υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, με την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου στο Παρίσι και την δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στην Αθήνα. Και σε αυτά θα προσθεθεί φυσικά η κόπωση του πληθυσμού. Έτσι, ο ελληνικός πληθυσμός και ο ελληνικός στρατός πολεμάνε αδιαλείπτως από το 1912. Με αυτή την έννοια ήταν λογικό στον 8ο χρόνο, στον 7ο χρόνο, δηλαδή το 19-20, ήδη να έχει επέλθει μια σχετική κόπωση. Αυτοί είναι οι παράγοντες που λένε ότι ναι, ήταν εφικτοί από την αρχή, αλλά μπορεί και να μην ήταν εφικτοί. Κατά τη γνώμη μου, μπορούν να συνοψιστούν σε αυτές ακριβώς τις γενικές αδρές γραμμές, γιατί δεν έχουμε και τον απεριόριστο χρόνο να τα αναλύσουμε περισσότερο. Τώρα το ζήτημα των εκλογών που λέτε. Το ζήτημα των εκλογών είναι πολύ σοβαρό. Εννοείται ότι το εγχείρημα το ξεκινάει μια βενιζελική κυβέρνηση,
υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε κάθε περίπτωση, ο οποίος είναι, ας το πούμε, ο συνομιλητής των δυνάμεων της ΑΝΤΑΤ. Η άλλη πλευρά, η κωνσταντινική, η αντιβενιζελική, η φιλοβασιλική, ας την πούμε όπως θέλουμε, είναι εκτός κάδρου μετά τον Ιούνιο του 2017 που ο Κωνσταντίνος εκδιώκεται. Η Ελλάδα επανενοποιείται υπό τον Βενιζέλο, γιατί μέχρι πριν, να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, υπήρχαν δύο κράτη, των Αθηνών, η φιλογερμανική, ας το πούμε έτσι, ουδετερότητα, και της Θεσσαλονίκης υπό τον Βενιζέλο, η κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας δηλαδή, η οποία τελικά επικρατεί και με την βοήθεια των Αγγλογάλων ασφαλώς. Ο Κωνσταντίνος εκδιώκεται και τον Ιούνιο του 2017 επανενοποιείται η χώρα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Βενιζέλος είναι ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού, βγάζει την Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο και πετυχαίνει την εντολή απόφασης της Σμύρνη. Όταν υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών τον Αύγουστο του 1920, η Ελλάδα αποκτά ερίσματα στην περιοχή. Ως γνωστόν, η ζώνη της Σμύρνης θα δινόταν στην Ελλάδα η διοίκησή της για 5 χρόνια και μετά με δημοψήφισμα θα αποφάσισαν οι κάτοικοι την ένωση με την Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχει ελληνική πλειοψηφία τοπικά, αλλά στη λογική ότι πολλοί πληθυσμοί από το εσωτερικό χριστιανικοί θα μετακινούνταν προς τα παράλια, θα αποκτούσε πολύ μεγάλη πλειοψηφία και η ένωση θα ήταν εφικτή. Από εκεί και πέρα, η αλλαγή στις εκλογές, δηλαδή η απρόσμενη, ας το πούμε, ήττα του Βενιζέλου, η οποία είναι ολόκληρη συζήτηση βέβαια πώς προήλθε και ποια είναι η διάρθρωση του εκλογικού σώματος. Να θυμίσω ότι δεν έχει γίνει η ανταλλαγή πληθυσμών. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μουσουλμάνων στην Ελλάδα, Έλληνων πολιτών, σλαβόφωνων βουλγαριζόντων, όπως λεγόταν τότε, οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σίγουρα σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι γνωρίζουμε, ψηφίζουν την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, δηλαδή το σχήμα υπό το Κούναρη, τους αντιβενιζελικούς. Και η νίκη και ταυτόχρονα η προκήρυξη δημοψηφίσματος για την επαναφορά του Κωνσταντίνου τον Δεκέμβριο του 1920 οδηγεί την Ελλάδα σε μια καινούργια περιπέτεια. Δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις, ιδίως οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, βρίσκουν το πρόσχημα, κατά τη γνώμη μου πρόσχημα ήταν, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, όπως είχαν δηλώσει και προεκλογικά βέβαια, οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά, μόνη της στο μικρασιατικό πεδίο μάχης. Με έναν και μάλλο, ο οποίος ενισχύεται όλο και περισσότερο, διότι τον προσεγγίζουν αυτές οι δυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση νωρίτερα, και τον ενισχύουν παντιοτρόπως. Η Σοβιετική Ένωση βέβαια είχε πιο σοβαρό πρόσχημα, γιατί συμμετείχαμε και στην Ουκρανία με το στρατό. Βεβαίως. Οι Σοβιετικοί δεν περιμέναν να χάσουν Βενιζέλου για να ταχθούν εναντίον της Ελλάδος στο μικρασιατικό αγώνα και στη μικρασιατική εκστρατεία, αλλά σίγουρα έχουν ενισχύσει οι εκλογές τη λογική και τη στάση της Γαλλίας και της Ιταλίας σε μεγάλο βαθμό. Και οι Ιταλοί ήταν εχθρικοί από την αρχή. Θα έλεγα περισσότερο των Γάλλων. Είναι προσχηματικό αυτό. Οι Άγγλοι πάντως δεν τάσσονται με το Κεμάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας ενισχύουν. Αυτό είναι και αυτό σημαντικό. Οι μεγάλες δυνάμεις αυτές έγιναν την πλάστικα σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο ισορροπίας δυνάμεων. Αρκεί να σας πω ότι ήδη από το καλοκαίρι του 20 ο Υπουργός Εξωτερικών του Κεμάλου Σαμίν Μπεκίρ έχει πάει στη Μόσχα. Έχει εγγενιαστεί σοβιετική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα από το 20, δηλαδή ουσιαστικά αμέσως μετά τη συνθήκη των Σεβρών. Από κοινού οι δύο χώρες διέλυσαν το Ποντοαρμενικό κράτος του Δεκέμβριου του 20. Και όταν κάνουμε την εκστρατεία στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 21, ήδη η Γαλλία και η Ιταλία έχουν αποσυρθεί από την Κινικία και την περιοχή της Ατάλειας. Η Ιταλία, η νοτιοδυτική Μικρά Ασία ήταν τα παράλια της Ιταλικά και η περιοχή της Κιλικίας ήταν γαλλική και έχουν ενισχύσει από τις αποθήκες του με όπλα και υλικό των Κεμάλ. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτά γίνανε την άνοιξη του 21. Υπογράφηκε και το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση και πλέον όταν η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να καταλάβει την Άγκυρα και θα αναγκαστεί να αποσυρθεί 300 χιλιόμετρα πίσω στην αρχική γραμμή Σκισεχή, Πιτάχη, Αφιόν, Καραχισάρ. Οι Γάλλοι θα υπογράψουν μια μεγάλη συμφωνία, το γνωστό σύμφωνο Φραγκλίν Μπουγιόν με τη Γαλλία τον Οκτώβριο, όπως και η Σοβιετική τη συνθήκη του Κάρς που θα τακτοποιήσει τα Σοβιετο-Οθωμανικά, τα Σοβιετο-Τουρκικά σύνορα, καλύτερα να το πούμε, στον Κάυκασο. Άρα η Ελλάδα θα μείνει μόνη διπλωματικά. Όλα αυτά όμως θεωρούνται αποτελέσματα, αρνητικά αποτελέσματα των εκλογών. Όλα αυτά όμως, για να γυρίσουμε πίσω, έχουν προκύψει από τη στιγμή που έχει στρίψει 180 μοίρες το τιμόνι η ελληνική εξωτερική πολιτική και έχει ταχθεί με τις κεντρικές δυνάμεις. Σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αυτό, και θέλω να το κάνω και μια αναγωγή στο σήμερα,
Πιστεύετε ότι θα ήταν τόσο ρακδαία η αρνητική εξέλιξη? Δηλαδή σήμερα, αν τυχόν και έχουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι η Ελλάδα φεύγει από τον ΝΑΤΟ, φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αλλαγή ηγεσίας, τάσεται, ξέρω εγώ, με τη Ρωσία, την Κίνα και ό,τι είναι αντίθετο προ τις δυτικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να στηρίζουν? Δεν θα είναι μια επανάληψη? Σαφέστατα, αυτό που λέτε είναι σωστό. Δηλαδή, όταν γίνεται μια μάχη με τις εσχάτων και ουσιαστικά η επιχείρηση στην Άγκυρα το έδειξε από τον Αύγουστο του 2021, δηλαδή και ο ελληνικός στρατός έφτασε στα όρια αντοχής του. Δεν έχασε, αλλά δεν κέρδισε κιόλας. Και η έννοια του χρόνου και της έκτασης και της φύσεως του πολέμου, του συγκεκριμένου πολέμου στη Μικρασιατική Εκστρατεία, προϋπέθεται ισχυρά διπλωματικά ερίσματα. Αυτά ουσιαστικά είχαν χαθεί μετά τις εκλογές του 20. Είτε προσχηματικά, αλλά ρεαλιστικά είχαν χαθεί. Γινόταν ουσιαστικά επαφές των ξένων με τον Κεμάλ, τον αναγνώριζαν δηλαδή. Τον καλέσανε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2021 στη σύσκεψη του Λονδίνου. Ασκούνταν τεράστιες πιέσεις στην κυβέρνηση του Γούναρη ή να καθαρίσει την κατάσταση στρατιωτικά ή να έρθει σε διαπραγματεύσεις και σε ειρήνευση. Αυτό το γεγονός έσπρωξε τον ελληνικό στρατό στο εσωτερικό. Ο ελληνικός στρατός μέχρι το Δεκέμβριο του 20 βρίσκεται στην γραμμή Προύσα-Σουσάκ, πολύ πίσω δηλαδή. Και παίρνεται η απόφαση στην πρώτη εκστρατεία του Μαρτίου του 2021 και στη δεύτερη του Ιουλίου του Αυγούστου του 2021 να γίνει προέλαση και συντριβή του Κεμάλ μέχρι την Άγκυρα. Πριν σε αυτό το σημείο υπάρχει όμως και η γραμμή Βενιζέλου, ο οποίος λέει να μην απομακρυνθούν 150 χιλιόμετρα πέρα από τη Σμύρνη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το σκεπτικό του Βενιζέλου να μην απομακρυνθεί από τα Ταράντια ιδιαίτερα. Ακόμα και η Προύσα, ενώ τη βλέπουμε από Δυσμάς προς Ανατολάς, είναι βαθιά. Άμα τη δούμε από την παραλία της Προποντίδας, θα δούμε ότι είναι πολύ κοντά στη θάλασσα και έχει και συμπαγή ελληνικό πληθυσμό. Δεν απομακρύνεται ο ελληνικός στρατός. Δεν απομακρύνεται όμως όχι μόνο επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν τον αφήνουν. Υπάρχει λεγόμενη, αν είναι γνωστό, η γραμμή Μίλν. Η γραμμή Μίλν είναι μια γραμμή που χαράξαν οι Άγγλοι, ο στρατηγός Μίλν, η οποία ήταν ακριβώς απάνω στη ζώνη που θα δινόταν με τη συνθήκη των Σεβρών. Πέραν αυτού, δεν επέτρεπαν στον ελληνικό στρατό να προχωρήσει. Ο ελληνικός στρατός δηλαδή κατέλαβε τη ζώνη που δόθηκε το Μάιο-Ιούνιο του 19 και πέραν αυτού δεν έκανε καμία στρατιωτική επιχείρηση, μείζωνα στρατιωτική επιχείρηση, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 1920. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι επί ένα χρόνο και ο ελληνικός στρατός μπορούσε να ανασυγκροτηθεί, να εκπαιδευτεί, να εφοδιαστεί και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το καλοκαίρι του 20 τον ελληνικό στρατό. Άρα λοιπόν, σε αυτό που λέτε, δεν είναι και σίγουρο ότι αν ακόμα και αυτό να ακολουθούσαν οι αντιβενιζελικοί, ότι θα μπορούσε να κρατηθεί η Σμύρνη, γιατί υπάρχει η ανασύνταξη. Αλλά σε αυτό θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Η ιδιοφυΐα του Βενιζέλου, αυτό που λέει μία τάση είναι ότι προσπαθούσε αυτό να το κάνει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο που να οριμάσουν και σε επίπεδο διεθνών συνθήκων τα πράγματα. Συμφωνείτε σε αυτό? Δηλαδή, όπως, επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η απόβαση στη Σμύρνη έγινε αφού το επιτρέψανε οι μεγάλες δυνάμεις. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Εκεί όμως τώρα μπαίνει κάτι από το παρελθόν. Μπαίνει η Ένωση της Κρήτης. Όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που γίνανε στο νησί και στο Θέρισο, όπου ήταν ο Βενιζέλος, είχαν στη σημαία ένωση ή θάνατος. Από εδώ λοιπόν ο Βενιζέλος φεύγει μόνο με αυτή την προοπτική. Όταν γίνεται πρωθυπουργός, βλέπει ότι αν τυχόν και κάνει μια μονομερή κίνηση, θα χάσει τη διεθνοποίησή του το ζήτημα, οπότε θα οδηγηθεί σε ήττα. Άρα λοιπόν δεν προχωράει στην Ένωση και κατηγορείται και ως προδότης από τους κριτικούς που δεν προχώρησε άμεσα. Έτσι δεν είναι? Αυτό γίνεται κατά τη γνώμη μου, και μάλλον σωστό είναι, για πρακτικούς λόγους. Δηλαδή η Ελλάδα προετοιμαζόταν για τους επικείμενους βαλκανικούς πολέμους, οπότε δεν μπορούσε να εκβιάσει την Ένωση, η οποία ήταν όριμο φρούτου πλέον, θα ερχόταν η Ένωση, μέχρι να επιτύχει αυτό που πέτυχε, τις μεγάλες νίκες, δηλαδή τις στρατιωτικές, στους βαλκανικούς πολέμους. Εννοώ ότι το είχε. Η Ένωση της Κρήτης ήρθε το Δεκέμβριο του 2013 ως αποτέλεσμα των επιτυχιών στον πρώτο και δεύτερο βαλκανικό πόλεμο. Εννοώ ότι με το ίδιο σκεπτικό, ο Βενιζέλος με το ίδιο σκεπτικό μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, εκεί. Εννοείται στη Σμύρνη? Ναι.
Στη Σμύρνη ως μοντέλο. Το μοντέλο ήταν περίπου αυτό του εθνισυγενές, βέβαια, το οποίο έγινε στη συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή η στρατιωτική διοίκηση για 5 χρόνια και μετά ένωση με δημοψήφισμα. Αυτό ήταν λογικό να συμβεί. Δηλαδή η παρουσία του ελληνικού στρατού εκεί εγγυόταν την ασφάλεια των κατοίκων. Υπήρχε μια λογική ότι Έλληνες χριστιανοί από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας σταδιακά θα μετακινηθούν προς τα παράλια. Οπότε θα υπάρχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία ελληνική. Και άρα θα γίνει η ένωση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα μπορούσε να κρατηθεί μια τέτοια περιοχή, πρέπει να μας προβληματίσει και το γεγονός ότι ποια θα ήταν η συμφωνία με τον Κεμάλ. Δηλαδή, ποια θα ήταν η συμφωνία με τη Νέα Τουρκία. Θα αποδεχόταν η Νέα Τουρκία μια ζώνη Σμύρνης ως ελληνικό πλέον έδαφος στον χώρο της Μικράς Ασίας. Στόχος... Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς όχι. Να ρωτήσω κάτι. Ο στόχος του Βενιζέλου όμως δεν ήταν. Αν τυχόν και δεν υπήρχε το αποτέλεσμα βέβαια των εκλογών αυτό, ο στόχος του Βενιζέλου δεν ήταν ό,τι βήμα γίνει στο στρατιωτικό πεδίο να έχει πρώτα κλειδωθεί και διασφαλιστεί διπλωματικά. Δηλαδή αυτό δεν έκανε, ας πούμε, και με την Ένωση της Κρήτης. Πρώτα το διασφάλιζε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και σε συνεννόηση με τις ξένες δυνάμεις και μετά έκανε το βήμα. Αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν αυτός, αλλά ξέρετε, η φύση του πολέμου στην Μικρά Ασία ήταν τέτοια, η οποία δεν επέτρεπε μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Mm. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν πήγε ο ελληνικός στρατός τον Μάιο του 19 στη Σμύρνη, ήδη οι τσέτες, τα πρώτα δηλαδή κεμαλικά στρατεύματα του Μαΐου-Ιουνίου του 19, κάνουν σφαγές. Η πολύ γνωστή είναι η σφαγή του Αϊδινίου, όπως ξέρετε. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελληνικός στρατός έπρεπε να βγει έξω από τη ζώνη και να προσπαθήσει να σώσει πληθυσμούς ή να καταστρέψει βάσεις των τσετών. Όταν αυτό γινόταν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σε λίγα χιλιόμετρα από τη Σμύρνη βέβαια, ήταν εφικτό. Υπήρχε όμως και περίπτωση, όπως και συνέβη, τσέτες να μπαίνουν στην ιταλική ζώνη κατοχής, νοτίως του Μεάντρου. Δηλαδή, ξέρουμε την περίπτωση του Κονδύλη που πέρασε την ιταλική ζώνη κατοχής, παραλίγο να γίνει ελληνοϊταλική σύγκρουση στρατιωτική. Και κυνήγησε τους τσέτες που ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν τις μεγάλες σφαγές του Αϊδινίου. Παρεπιπτόντως, ένας από αυτούς και ο αρχηγός τους, νομίζω, ήταν ο Μεντερές, ο μετέπειτα πρωθυπουργός. Με αυτή την έννοια, οποιοδήποτε γεγονός τέτοιου τύπου συνοριακής σύγκρουσης ή εισβολής τσετών ή σφαγής ελληνικών χωριών, θα οδηγούσε τον ελληνικό στρατό να μπει παραμέσα. Αρχικά οι Άγγλοι δεν το επέτρεπαν. Λοιπόν. Το μοντέλο ίσως να ήταν το ίδιο πάνω κάτω τα μεγέθη, όμως και η φυσιολογία του πράγματος ήταν διαφορετική. Αυτό μας λέτε. Ναι, αυτό λέω. Και φαίνεται και από την παρουσία, την αριθμητική παρουσία του ελληνικού στρατού, αυτό που μετά ονομάστηκε στρατιά Μικράς Ασίας. Ενώ ξεκινάμε με 50-60 χιλιάδες το καλοκαίρι του 19, ο στρατός, όταν θα γίνουν οι εκλογές του Νοεμβρίου, θα έχει φτάσει στις 120 χιλιάδες. Ο Γούναρης, παρόλο που προεκλογικά μιλάγαν για αποστράτευση, το καλοκαίρι του 2021 θα φτάσει στις 200.000 και περίπου εκεί θα παραμείνει μέχρι και το καλοκαίρι του 2022 με την καταστροφή. Νομίζω έφτασε στις 220.000. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η ελληνική παρουσία στρατιωτική σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε αυτό το διάστημα. Διότι και οι κεμαλικοί ισχυροποιούνται και το μέτωπο ανοίγει και έχει φυσικά εύρος εκατοντάδων χιλιόμετρων. Στο τέλος το μέτωπο έχει άνοιγμα 700 χιλιόμετρα. Είναι αδύνατο να κρατηθεί με μικρές δυνάμεις. Άρα... Γι' αυτό έγινε και επιστράτευση στην Ελλάδα. Δηλαδή ενεπλάκησε μια ιστορία η Ελλάδα, την οποία από ένα σημείο και πέρα και κατά τη γνώμη μου λόγω της κακής ποιότητας ηγεσίας που είχε, πολιτικής και στρατιωτικής, δεν μπορούσε να τη φέρει σε πέρας και πέρας τι σημαίνει σε νικηφόρο πέρας. Mm. Αργά ή γρήγορα θα πηγαίναμε στη διαπραγματεύση. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου και των περισσότερων, υποθέτω, είναι το μέγεθος της καταστροφής του καλοκαίρι του 2022. Και όχι το γεγονός ότι η κατάσταση μπλόκαρε στρατιωτικά και διπλωματικά και ξανά και θα πηγαίναμε σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω ήταν αυτονόητο ότι θα συνέβαινε. Με δεδομένη και τη στάση των ξένων δυνάμεων. Με αυτό που λέτε. Η καταστροφή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό μιλάμε και για μικρασιατική καταστροφή. Mm. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είχε μια φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή μια κόπωση των δύο αντιπάλων, Ελλήνων και Τούρκων, και μια συνεννόηση. Μιλάμε για απόλυτη ήττα και καταστροφή. Με αυτό που λέτε τώρα, έτσι όπως κάνετε μια νοητική χαρτογράφηση στα πράγματα, απαντάτε και το ερώτημα ίσως,
θα μας πείτε εσείς, γιατί δεν επιχείρησε ο ελληνικός στρατός τον Πόντο. Λόγω δηλαδή των αποστάσεων, έτσι. Φυσικά λόγω των αποστάσεων πρώτον. Δεύτερον, διότι αυτό θα αδυνάτιζε τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς για κατοχή των εδαφών στα παράλια της Ιωνίας, δηλαδή στη Δυτική Μικρά Ασία και φυσικά την Ανατολική Θράκη, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και τρίτον, διότι αυτό θα προκαλούσε ακόμα πιο δυναμική είσοδο στο μικρασιατικό παιχνίδι της Σοβιετικής Ένωσης. Διότι τα ελληνικά σύνορα θα φτάνουν στον κάθος, σε κάθε περίπτωση. Και έτσι, δυστυχώς, οι Πόντοι αφέθηκαν στην τύχη τους. Το ποντοαρμενικό κράτος που έγινε τον Γενάρη του 20 ήταν θνησιγενές και μέσα σε μερικούς μήνες, ως το Δεκέμβριο του 20, οι Σοβιετικοί με τους Κεμαλικούς το διέλυσαν. Αυτή ήταν η ατυχής ιστορία στον Πόντο, η οποία στήχησε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς ασφαλώς, μια ολόκληρη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου και δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο πληθυσμός του Πόντου. Η Ιωνία όμως είναι μια άλλη ιστορία, είναι πολύ κοντά στα ελληνικά παράλια και προφανώς μπορούσαν να προστατευτούν οι πληθυσμοί και σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, να κρατηθεί τουλάχιστον η χερσόνησος της Ερυθρέας. Δηλαδή η χερσόνησος που περιλαμβάνει μια γραμμή από τον Τζεσμαίο στη Σμύρνη, λόγω και της δυνατότητας ότι η γη μοιάζει με τα ελληνικά νησιά και το Αιγαίο. Μάλιστα. Υπάρχει η συζήτηση ότι ο ελληνικός στρατός έκανε εθνοκάθαρση στη Μικρά Ασία και ως αντίπεινα αυτής της εθνοκάθαρσης, ως αντίπεινα ας πούμε αυτής της γενοκτονίας όπως λένε μερικοί, μια ιστορική τάση δηλαδή το υποστηρίζει, ήρθαν οι σφαγές στη Σμύρνη και η καταστροφή. Τι λέτε γι' αυτό? Ναι, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ανιστόρητο, διότι ο ελληνικός στρατός πάει στη Σμύρνη το Μάιο του 19, όταν ήδη έχουν γίνει οι σφαγές μεσούντος του Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο δηλαδή 14-18, και αν πάμε και πιο πίσω, ήδη από το συνέδριο του 11 οι νεότουρκοι, η γνωστή ηγεσία Τζεμάλ Ταλάτ και Ενβέρ, μιλάνε για τα χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Δηλαδή υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εθνοκάθαρσης των πληθυσμών πολύ της Ασίας, των χριστιανικών, υπό την καθοδήγηση, εκπαίδευση, επίνευση, να το πούμε έτσι, γερμανών αξιωματικών. Το Οθωμανικό στρατό του Πρώτου Παγκόσμιου τον διοικεί ο Λίμαν φον Σάτερς, γερμανός στρατηγός. Σε μεγάλο βαθμό τα σώματα στρατού τα Οθωμανικά έχουν συμβούλους γερμανούς αξιωματικούς σε όλα τα μέτωπα, και στον Κάφκασο και στη Μεσοποταμία και στην Παλαιστίνη και στην Καλλίπολη ασφαλώς. Με αυτή την έννοια, το σχέδιο της εξαφάνισης των χριστιανικών πληθυσμών και της δημιουργίας ενός αμυγός τουρκικού κράτους, εθνολογικά, ήταν σχέδιο ήδη από το 1911. Οι νεότουρκοι βγήκαν το 8 με άλλα σχέδια, με άλλες προφάσεις για το Σύνταγμα, για τις ελευθερίες των λαών, χωρίς στεγανά σε επίπεδο θρησκείας ή φυλής, αλλά πολύ γρήγορα δείξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ήδη δηλαδή οι σφαγές έχουν ξεκινήσει. Τώρα το ερώτημα είναι, έκανε ο ελληνικός στρατός έκτροπα? Έκανε ο ελληνικός στρατός έκτροπα, αλλά πρέπει να δούμε μια σοβαρή διάσταση. Τα έκτροπα είναι σε επίπεδο ατομικής πρωτοβουλίας ή χαμηλόβαθμων αξιωματικών. Είναι απείρως μικρότερα από αυτά που έγιναν από τους κεμαλικούς και δεν ήταν σε πρόγραμμα και σχέδιο οργανωμένο, δηλαδή εθνοκάθαρσης, δηλαδή εξαφάνισης του τουρκικού πληθυσμού. Αυτό το αποδεικνύουν τα εξής πολύ απλά στοιχεία. Πρώτον, το καλοκαίρι του 22 έχουμε την καταστροφή της Σμύρνης. Στο διάστημα 19-22, δηλαδή στα 3 χρόνια κατοχής της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, διοίκησης να το πούμε καλύτερα, δεν έχουμε έκτροπα επί του πληθυσμού. Δεν βλάπτει κανένας τους μουσουλμάνους κατοίκους της ζώνης της Σμύρνης, η οποία ακόμα είναι Οθωμανή επίκοη. Δεύτερο παράδειγμα, ο Χρυσόστομος Σμύρνης μάλιστα παίρνει σοβαρότατες πρωτοβουλίες αυτά τα 3 χρόνια και μέσω του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν σε επίπεδο φαγητού, περίθαλψης, και ο χριστιανικός και ο μουσουλμανικός πληθυσμός της ζώνης. Και έχει βέβαια το γνωστό τέλος από τον Ουρεντίν που όλοι γνωρίζουμε, Άγιος Χρυσόστομος. Επίσης, οι πληθυσμοί που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι μουσουλμανικοί, είναι τουλάχιστον 500.000. Το γνωρίζουμε διότι το 23 350.000 μουσουλμάνοι της Ελλάδος έφυγαν και πήγανε στην Τουρκία με την ανταλλαγή, αλλά παρέμεινε ένας πληθυσμός άλλων 100.000,
που είναι σήμερα και Διαβή, στην Ξάνθη και την Κομωτινή, καθώς και οι μουσουλμάνοι, οι Τσάμιδες, Αλβανοί στην Θεσπρωτεία. Σύνολο 500.000. Ουδής έβλαψε αυτούς τους ανθρώπους. Αν ο ελληνικός στρατός είχε σχέδιο εθνοκάθαρσης και υλοποίησης μαζικών εκτρόπων, οι πρώτοι στόχοι που θα υπήρχαν θα ήταν οι Τσάμιδες της Θεσπρωτείας, οι μουσουλμάνοι της Ξάνθης της Κομωτινής, οι μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης, οι μουσουλμάνοι της Κρήτης. Ουδής έβλαψε αυτούς τους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο οι μουσουλμάνοι της ζώνης της Μύρνης. Αυτό καταδεικνύει ότι οτιδήποτε συνέβη ήταν σε επίπεδο χαμηλόβαθμων αξιωματικών ή απλών στρατιωτών. Και εγώ έχω ακούσει από παλιούς παππούδες ιστορίες εκτρόπων, αλλά περιορισμένες. Και γνωρίζουμε επίσης και πόσα στρατοδικεία γίνανε στη Σμύρνη από τον ύπατο αρμοστή τον Αριστίδη Στεριάδη, μια άλλη σκοτεινή προσωπικότητα, όπου εκτελέστηκαν Έλληνες στρατιώτες και υπαξιωματικοί λόγω του ότι άσκησαν υπερβολική βία κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού. Είχε κατηγορηθεί ο Στεργιάδης ότι ήταν, υποστήριζε πολύ περισσότερο τους μουσουλμάνους. Βεβαίως. Αυτό καταδεικνύει και μόνο αυτό καταδεικνύει ποια είναι η λογική του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Φαίνεται και από την πρώτη διαταγή που βγαίνει στις 2 Μαΐου, η οποία μιλάει για το σεβασμό των κατοίκων της ζώνης της Σμύρνης, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Όποιος το λέει είναι κακεντρεχής και ασκεί απλά προπαγάνδα. Δεν υφίσταται αυτό. Οι αριθμοί επίσης είναι από μόνοι τους καταθλιπτικοί. Δηλαδή όταν την περίοδο 14-22 χάθηκαν από τις απογραφές, αν συγκρίνουμε την απογραφή του 12 και την απογραφή του 1928, δηλαδή των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα, γιατί από εκεί έχουμε τα στοιχεία, το 1928 που έγινε απογραφή, δήλωνε ο καθένας από ποια περιοχή προέρχεται. Και από εκεί φάνηκε και ο αριθμός των προσφύγων, κυρίως από την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Αν δούμε τις διαφορές και αφαιρέσουμε και τις περίπου 70.000 που πέθαναν από αρρώστιες και κακουχίες τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς, και τις περίπου 70.000 που έφυγαν στο εξωτερικό ως μετανάστες για να βρουν μια καλύτερη τύχη από την Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη, την Αμερική, θα δούμε ένα κενό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτό είναι το δικό μας ένα εκατομμύριο, το οποίο φυσικά εμείς δεν το προβάλλουμε ποτέ. Δεν μιλάμε για γενοκτονία δηλαδή, και αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Έχουμε διασπάσει τις γενοκτονίες, ενώ είναι μια ενιαία γενοκτονία και της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου και των Ελλήνων της Καπαδοκίας, η οποία εκτυλίσσεται από το 1914 στο 1922. Μάλιστα, με αυτό το τελευταίο που είπατε, που είναι τροφή για σκέψη, θέλω να κλείσουμε. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την... Κύριε Δαμαβουλίτη, μία παρατήρηση μόνο. Ναι, ναι. Λίγα λόγια για να το συνοψίσουμε. Mm-hmm. Όπως σας είπα και πριν, άλλο πράγμα είναι η μη νίκη στο μικρασιατικό μέτωπο και άλλο πράγμα είναι η απόλυτη ήττα και η καταστροφή, η οποία ήρθε το καλοκαίρι του 22. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχία ήταν εφικτή την περίοδο 19-20. Και στο τέλος κατέστη παντελώς ανέφικτη από το διάστημα Αυγούστου 21 με την αποτυχία στην Άγκυρα, όπου εδώ πρέπει να κάνουμε μία-μία που μας δίνεται και το βήμα και να πούμε κάτι τέτοιο για τον Έλληνα στρατιώτη. Ο Έλληνας στρατιώτης έκανε κάτι εντυπωσιακό. Έχει ξεκινήσει το 1912 από τον Τύρναβο και έχει φτάσει το καλοκαίρι του 21 έξω από την Άγκυρα, από το Εσκύπολατλή μέχρι το Καλεγκρότο. Η προσπάθεια που κατέβαλε ο απλός Έλληνας στρατιώτης, ο απλός Έλληνας πολίτης, εμφορούμενος από τη μεγάλη ιδέα μέχρι το 1929, είναι καταπληκτική. Σε αυτό βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεπικουρείτο από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία που ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, ιδίως στην περίοδο 20-22. Με αυτή την έννοια η εκστρατεία μετά το καλοκαίρι του 21 έγινε ανέφικτη. Αλλά από εκεί μέχρι την απόλυτη καταστροφή υπάρχει πολύ μεγάλο κενό. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα για να μην οδηγήσουν στην οριστική εκρίζωση ελληνισμού στη Μικρά Ασία υπέρ 3.000 ετών. Και φυσικά το χειρότερο όλων, κατά τη γνώμη μου, η απώλεια της Ανατολικής Θράκης με την ανακοχή των Μουδανιών. Γιατί η Ανατολική Θράκη και σήμερα βλέπουμε πόσο στρατηγικό σημείο είναι, πέραν της πόλης της Κωνσταντινούπολης, το υπόλοιπο κομμάτι. Με αυτή την έννοια, κάναμε οτιδήποτε ήταν δυνατόν να χάσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Κύριε Βάρσο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ξενάγηση που μας κάνατε στους ιστορικούς διαδρόμους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.